Καλησπέρα σε όλους. Με τη χάρη του Θεού και της Παναγίας της καταφυγιώτης σας ευρίσκομαι ενώπιόν σας μετά από μία εκτεταμένη εισαγωγή, όπως είδαμε και ακούσαμε, που νομίζω ιδιαιτέρως αυτά που διέβασε η Παλέχωρου προηγουμένως ήταν τόσο συγκινητικά και εισαγωγικά εις την εορταστική ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδος και της Αναστάσεως, που μέσα μου είπα, κακόμοιρε δεσπότη, τι θα βγεις να πεις τώρα, και ο δικός σου λόγος μάλλον θα φαίνεται ως παραφωνία μετά από όσα η Εκκλησία μας έχει καταγράψει. Χαίρομαι που δεν έχω θέμα ομιλίας εφέτος. Είχα τη σκέψη μετά από μία εμπειρία που ζήσαμε την περασμένη εβδομάδα, στο Ακάκι, όπου κατέτος εκεί πηγαίνω εδώ και 20 χρόνια και κάνω μία ομιλία δικής μου εμπνεύσεως. Φέτος, επειδή μεγαλώσαμε, οριμάσαμε όλοι μαζί, γερνούμε, δόξα τω Θεώ, και μαθαίνουμε, είπα να δούμε τι θέλει ο κόσμος. Πολλές φορές εμείς οι αρχιερείς εμάθαμε από τα κηρύγματα να αναπτύσσεται ένας μονόλογος. Όμως σήμερα, ιδιαιτέρως η εποχή μας και ιδιαιτέρως η Κύπρος και η Εκκλησία της Κύπρου, αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε σε ένα μετέχμιο. Κάτι τελειώνει και κάτι αρχίζει. Γι' αυτό και εύστοχα είπε η κυρία Πίτα ότι σε ό,τι κάνουμε, λέει, υπάρχει και μια δόση ανασφάλειας που δεν είναι απιστία, είναι μια αίσθηση ότι κάτι πλέον δεν γεμίζει το νόημα της ύπαρξής μας όπως το παρελθόν. Άρα οι επίσκοποι ειδικά, αλλά και οι ιερείς μας, θα πρέπει να ακροαστούμε αυτήν την ανάγκη των πιστών για λόγων, θα τολμώ να πω κατηχητικών λόγων, να μάθουμε την πίστη μας δηλαδή. Η Ευρώπη μας εγέμισε με πολλές γνώσεις, λέει και ο Βερίτης, με πολλά φώτα που δεν είναι το φως. Άρα αυτός ο τρόπος να υποβάλλετε εσείς τις ερωτήσεις σας και να απαντούμε, θέλω να ξέρετε ότι είναι ένας αρχαίος τρόπος. Αυτά τα μεγάλα βιβλία που βλέπετε, τα άπαντα Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τι ήταν? Ήταν η ερμηνεία του Ευαγγελίου, των Αγίων Αποστόλων και τα ερωτήματα του λαού της Κωνσταντινούπολεως σε αυτόν τον μεγάλο ιεράρχη. Και δεν υπήρχαν τότε μικρόφωνα και δεν έκαμνα τσάκια και δεν έκαμνα γαλλικούς καφέδες. Άρα εμείς είμαστε σε πιο καλή θέση. Μου είπε κάποτε ο Άγιος Πορφύριος ότι εσένα, μου λέει, όταν θα φτάσεις σε μέση ηλικία
θα σε ευνοήσει πάρα πολύ η τεχνολογία. Να ακούγεται η φωνή σου, μου είπε, από την Αυστραλία μέχρι και τον Καναδά. Να που τώρα τα λόγια των Αγίων γίνονται πραγματικότητα. Είμαι έτοιμος να ακούσω τις ερωτήσεις. Να μου πει η κυρία Πίτα, που είναι ο κυρίαρχος αυτής της προσπάθειας. Ναι, κοίταξε, εσέναν ο Θεός σου έδωσε ηγεμονικό χάρισμα. Αν δεν τα καταφέρεις ως ηγεμόνας της Παναγίας της Καταφυγής, και εμένα μου έδωσε ο Θεός χάρισμα πάνω στη γλώσσα. Εάν λοιπόν αυτήν τη γλώσσα δεν την προσέχω, θα κολλαστώ. Εσύ αν δεν κάνεις καλά τη δουλειά με τις καταφυγιώτησες, θα κολλαστείς. Άρα δεν είναι... Λοιπόν... Όλους, μόνο το έλεος του Θεού μας σώζει, δεν είναι τα έργα μας. Μόνο θέλω να ξέρω πόσο χρόνο έχω. Είμαι λίγο... δεν είναι έτσι. Αγιά Σοφία, να κάνουμε πάει να κάνουμε κατανυχτικό, να σπερινών οι άνθρωποι σε λίγο. Διάκο, τι ώρα να αρχίζει ο σπερινός σαν διέμου. 6 ώρα. Η ώρα είναι 5:15. Πώς θα διαλυθεί η καπλήρωση και πώς διαλυθεί. Πώς να αντιμετωπίσω τα κυκλογισμούς υπερηφάνειας και κυκλοδοξίες. Να μου δίνεις την ερώτηση όμως. Αυτή είναι δύσκολη η ερώτηση. Είναι δύσκολη η ερώτηση, λέω, γιατί μιλούμε περί ταπεινώσεως, που κανένας μας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει ταπείνωση. Όπως είπα και πριν λίγες μέρες σε μια άλλη ομιλία, ένας από τους Αγίους ανθρώπους που εγνώρισα στην Ελλάδα, ο Άγιος Γέρον Ευμένιος, ο Σαριδάκης, ο λεπρός, ο οποίος ήταν μαθητής και υποτακτικός του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Τον εγνώρισα όταν ήμουν φοιτητής νέων παιδί και κατάλαβα την αγιότητά του και με δέχτηκε μετά από πολλές παρακλήσεις να γίνω πνευματικό του παιδί, να ξομολογούμε κοντά του, παρόλο που πήγαινα και στον Άγιον Ιάκωβο της Εύβοιας. Όμως αυτός ήταν κοντά μας, ήταν μέσα στην Αθήνα και μπορούσαμε έναν απόγευμα να πάμε. Και έτσι κοντά του εμάθαμε, θα έλεγα, καλογερική. Μου έλεγε λοιπόν για το ερώτημα πώς καλλιεργείται η ταπείνωση και πώς διατηρείται, αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Μου έλεγε μέχρι να πεθάνεις θα βγαίνει η ψυχή σου από το στόμα και εσύ θα λες με τον νουν, Κύριε Ιησού Χριστέ, δώρισέ μη πραότητα, ταπείνωση και απλότητα. Επαναλαμβάνω, επειδή είναι τρεις αρετές που τις έχουμε ανάγκη όλοι, τις επαναλαμβάνω για να τις έχουμε όχι ως στοχασμόν. Αυτός είναι πειρασμός των καθολικών, το να στοχάζεσαι θρησκευτικά. Αλλά ο Ορθόδοξος αντιλαμβάνεται τις ελλείψεις του σε πνευματικό επίπεδο και αυτήν την αντίληψη των ελλείψεων την μετασχηματίζει σε προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, δώρισέ μη πραότητα, ταπείνωση και απλότητα. Εμείς τότε είμαστε νέα παιδιά, 20-22 χρονών, και του ελέγαμε εγκράτεια, ένας νέος θέλει εγκράτεια. Και δοκιμάζεται η εγκράτεια του νέου, ευχαριστώ για το. Λοιπόν, και μου έλεγε, αυτή έρχεται εύκολα. Το πρόβλημα, μου λέει, είναι τα άλλα τρία. Άρα η ταπείνωση δεν είναι μια τεχνική, όπως μας λένε οι δάσκαλοι των γκουρού, όπου θα γυρίσουμε τους δείχτες της ψυχής μας και ξαφνικά θα αποκτήσουμε ταπείνωση. Η ταπείνωση, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, είναι το ένδυμα της θεότητος.
και προηγουμένως είδετε στην οθόνη ότι η άκρα ταπείνωσης είναι το κατεξοχήν σύμβολο της Μεγάλης Εβδομάδος. Και δεν είναι τυχαίο που στην πρόθεση που μνημονεύουν οι ιερείς, εκεί υπάρχει η άκρα ταπείνωσης του Χριστού. Που τι είναι η άκρα ταπείνωσης? Το ότι καταδέχτη να πεθάνει ο Χριστός όρθιος μέσα στον τάφο. Αλλά όρθιος. Έχει σημασία αυτό. Ένας Θεός που δεν τον εγκαταλείπει ποτέ το Πνεύμα του Άγιον, αφού είναι συνεχώς ενωμένο μαζί του. Λοιπόν, ο οποίος όμως καταδέχεται για μας να πεθάνει. Τώρα, πιο πρακτικά πώς καλλιεργείται η ταπείνωση? Να μάθουμε να σιωπούμε. Αλλά εάν δεν κάνετε προσευχή προηγουμένως, μην δοκιμάσετε να κάνετε τέτοιες ασκήσεις που θα πω τώρα. Διότι θα το πάρει χαπάρι ο Σατανάς και θα σας κάνει αεροπλάνο. Μόνο οι άνθρωποι που προσεύχονται, επαναλαμβάνω, θα σας πω έτσι ορισμένα πρακτικά πράγματα. Για παράδειγμα, μην απαντήσουμε όταν μας κατηγορήσουν άδικα. Με αυτόν τον τρόπο, Άγια, σε ξέρετε ποιος? Ο Άγιος Νεκτάριος. Παρουσιάστηκε σε ένα και του είπε: ξέρετε, εγώ δεν έκανα πολλές ασκήσεις. Έκανα τα καθιερωμένα που κάνει ένας παπάς, ένας επίσκοπος. Αλλά αγίασα και έγινα και θαυματουργός και μυροβλήτης, γιατί όταν με κατηγόρησαν και μάλιστα οι δεσποτάδες, αισιώπησα και δεν διεκδίκησα το δίκιο μου. Και προσέξτε τι λέει στα μνημόσυνα: ευλογητός η Κύριε, δίδαξόμε τα δικαιώματά σου. Η Ευρώπη μας μαθαίνει τα δικαιώματά μας να τα διεκδικούμε. Αντιλαμβάνεστε χάος που υπάρχει μεταξύ των δύο σχολών, της Ορθοδοξίας και της δυτικής εγωπάθειας. Άρα όσο μειώνεται η αίσθηση των δικαιωμάτων μας, που είναι από τα απλά πράγματα, που μπορεί να ξεκινήσει αυτή η αίσθηση, μέχρι και μεγάλα, όταν δηλαδή μας αδικούν, να γυρέψουμε δύναμη προηγουμένως από την προσευχή και να σιωπήσουμε. Να μην διεκδικήσουμε πολύ το δικό μας δίκιο. Και ένας ιερέας, ένας πνευματικός μπορεί να βοηθήσει κάθε φορά να βρούμε αυτόν το μέτρο. Μου έλεγε ένας άνθρωπος του Θεού, που είμαστε πάρα πολύ φίλοι και με βοήθησε, ήταν 10 χρόνια πιο μεγάλος αυτός από μένα, ο Γεράσιμος ο Φωκάς. Έγινε για 20 μέρες Μητροπολίτης Κεφαλονιάς και τον άρπαξε ο Θεός και τον επήρε επάνω. Και τον έβλεπα ότι ενώ ήταν πλουσιόπεδο, εφορούσε πάντοτε το ίδιο παντελόνι. Επηγαίναμε σε ένα σπίτι, έβαζαν 5 φρούτα στο τραπέζι, περίμενε να πάρουμε όλοι οι υπόλοιποι. Εμείς διαλύγαμε πάντοτε βιαστικά το καλύτερο, το πιο γυαλιστό, το πιο ωραίο. Ο Γεράσιμος έπαιρνε πάντοτε το λιωμένο, αυτό που δεν ήταν το καλύτερο, που ήταν το χειρότερο. Και μου έκαμε εντύπωση και ρώτησα το μια φορά, του λέω: ρε Γεράσιμε, μα όπου πάμε τρώεις ό,τι είναι πιο ευτελές, ντύνεσαι με ό,τι πιο απλό. Μου λέει: για να καλλιεργούμε την ταπείνωση, αφέντη μου, μου λέει. Μου λέει: αφέντη μου, για να καλλιεργούμε την ταπείνωση, μου λέει, να μην μάθουμε το δικαίωμα. Δηλαδή ταπείνωση σημαίνει παρετήσε που τα δικαιώματά σου. Πώς ο Θεός επαρετήθηκε από την παντοκρατορία του ο Χριστός, και σταυρώθηκε και επέθανε για μας και τον ενέπαιξαν. Θα είδετε προηγουμένως, ό,τι είδετε στον Χριστό, κάμετε κι εσείς να κάνω κι εγώ κατά αναλογία. Δηλαδή, τον εκοροϊδεύσαν, το μόνο που τους είπεν σε μια στιγμή δεν αισιόπησε, του είπεν: εάν είπα, του λέει, ψέματα, να με δέρεις. Διαφορετικά, γιατί του λέμε δέρνης? Ο Πιλάτος τον ερώτησε: τι εστί αλήθεια? Εσιώπησε. Ο δε Ιησούς εσιώπαν, λέει.
Δηλαδή, μην βλέπουμε τα πάθη του Χριστού συναισθηματικά. Αχ, το Χριστούλη μας τι έπαθε. Αυτά τα πάθη είναι φώτα σωστικά. Το είπες στην αρχή της ομιλίας σου. Άρα, βλέπουμε την ταπείνωση του Χριστού και βρίσκουμε και εμείς τρόπους αναλόγους για να καλλιεργήσουμε την ταπείνωση. Επαναλαμβάνω, το να παρακολουθούμε ή να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο τακτικά ή τους βίους των Αγίων, να ένας άλλος τρόπος για να μάθουμε την ταπείνωση, μέσα από τους βίους των Αγίων. Κάθε Άγιος του εδόθηκε ένας τρόπος για να ταπεινωθεί. Πάντως είναι το κέντρο της ύπαρξής μας η ταπείνωση, να το ξέρετε. Άλλος, σαν τον Άγιο Νεκτάριον, είπαμε, δια της σιωπής παρετούμενος από τα δικαιώματά του. Άλλοι έκαναν υπομονή, έθαψαν παιδιά σήμερα. Άλλοι έκαναν υπομονή σε ασθένειες, μεγάλες ασθένειες. Ο Άγιος Νικηφόρος, ο λεπρός. Λέμε εμείς οι Κύπροι, κουμπάρες αν την υγεία ένεσ. Και τους λέω, καλά ο Άγιος Νικηφόρος είχε υγεία. Δια της ασθενείας αγίασε ο Άγιος Νικηφόρος. Λοιπόν, αλλά πρέπει προηγουμένως να ζητούμε την ταπείνωση. Τώρα πώς διατηρείται αυτό? Μόνο πάλι με την εσωτερική καρδιακή ευχή διατηρούνται όλες οι αρετές, όχι μόνο η ταπείνωση, αλλά πιο πολύ απ' όλα η ταπείνωση. Βοηθά πάρα πολύ η πραότητα και η απλότητα. Βλέπετε, ο Άγιος Γέρον Ευμένιος ήταν κέριος σε αυτό που μου είπε. Άνθρωπος δηλαδή που δεν θα αποκτήσει απλότητα, δεν θα βασανίζεται με λογικές ερωτήσεις. Και η λογική είναι πρόβλημα. Διότι ταυτίζουμε στην εποχή μας το λογικό μέρος της ψυχής με το νοερό μέρος της ψυχής, που είναι η καρδία. Διατηρείται η ταπείνωση με την καρδιακή προσευχή. Ή, λέει ο Άγιος Ισαάκος Ήρος, εάν δεν υπάρχει, λέει, έμπονη, με πόνο δηλαδή προσευχή, με μια αρρώστια καλλιεργείται και διατηρείται η ταπείνωση. Ή με μια συκοφαντία. Αυτά είναι του Αγίου Ισαάκ που σας λέω, δεν είναι δικά μου. Οπωσδήποτε όμως, είτε ασθενής είσαι, είτε συκοφαντούμενος, είτε αδικούμενος, πρέπει ο άνθρωπος να καλλιεργήσει την εσωτερική καρδιακή προσευχή. Είτε με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, είτε υπερ Αγία Θεοτό και σώσομαι, είτε Θεοτό και Παρθένε, είτε το ψαλτήρι που είναι εις άξιον της νοεράς προσευχής. Και μου είπε ο ηγούμενος κάποτε ο φίλος μας ο Πέτρος του Ισμονής Διονυσίου στο Άγιον Όρος, το παράδοξο, λέει, με αυτούς τους τελευταίους Αγίους είναι ότι επήραν τη χάρη και οι τρεις, Ιάκωβος, Πορφύριος και Παΐσιος, μικροί. Σε μικρή ηλικία. Μα σου λέει ο Άγιος Πορφύριος ήταν 15-16 χρονών που επήρε το διορατικό χάρισμα από τον γέρο Δημά. Και μου είπε αυτόν που μέχρι τότε δεν το είχα σκεφτεί. Μου λέει, το περίεργο μου λέει είναι πώς εκράτησε αυτήν τη χάρη. Πολύ καλόγυροι εδώ, λέει, στο Άγιον Όρος αποκτούν από την άσκηση την πολύ διορατικό χάρισμα. Μετά τους μπαίνει λογισμός ότι αγίασαν και φεύγει το χάρισμα. Άρα, χωρίς προσευχή, θερμήν, έμπονη, η οποία να είναι αποτέλεσμα ότι βλέπω μέσα μου. Αυτό σημαίνει πονεμένη προσευχή. Βλέπω μέσα μου τα πάθη μου και μετανοώ καθημερινά. Και από αυτήν την καθημερινή επιμελημένη μετάνοια γεννιέται η αδιάλειπτος ευχή και καρδιακή προσευχή. Αυτή είναι που φέρνει την ταπείνωση του Χριστού στην καρδία μας και συμβαίνει αυτό που είπε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς.
Ταπεινέ μου Κύριε, ταπείνωσό με δια της ταπεινώσεώς σου. Ακούτε τι έλεγε αυτός ο άνθρωπος του Θεού. Ταπεινέ μου Κύριε, ταπείνωσό με δια της ταπεινώσεώς σου. Τώρα λέει εδώ πώς να αντιμετωπίσουμε τους λογισμούς υπερηφάνειας και καινοδοξίας. Αυτό πρέπει στο πνευματικό, διότι οι λογισμοί της υπερηφάνειας και της καινοδοξίας όλοι είναι αναπόφευκτο να τους γευτούμε. Όλοι. Εδώ μου είπα προηγουμένως, Δεσπότη μου, να μας πεις σε κανένα τραγούδι, έχεις καλή φωνή, και περηφανεύτηκα μέσα μου. Το ζήτημα δεν είναι αν θα έχουμε λογισμούς. Θα έχουμε όλοι μας. Οι Άγιοι νομίζετε δεν είχαν λογισμούς, βεβαίως. Και λογισμούς και επιθυμίες είχα. Αλλά εμάθα να μετανιώνω. Αυτή είναι η τέχνη. Δηλαδή, οι λογισμοί είτε υπερηφάνειας είτε καινοδοξίας, εγώ σας λέω και χειρότερους, σαρκικούς λογισμούς, σαρκικές επιθυμίες, που ποιος δεν έχει, αφού όλοι έχουμε σάρκα. Σάρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες. Όλα αυτά πρέπει να τα χρησιμοποιούμε για μετάνοια. Επερηφανεύτηκα για τη φωνή μου, Χριστέ μου συγχώραμε. Έχω λογισμούς καινοδοξίας, ότι είμαι κάτι, Χριστέ μου συγχώραμε. Αν έχουμε κανέναν άνθρωπο που μας αγαπά πραγματικά και μας ταπεινώνει, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό στα μοναστήρια χρειάζεται γέροντας. Συνήθως στα σπίτια γέροντας είναι οι μανάδες. Γι' αυτό και οι άντρες είναι πιο ταπεινοί. Διότι γίνονται υποτακτικοί. Έτσι. Και μας ταπεινώνουν πολύ όταν είμαστε στην έγγραμμη τα προβλήματα των παιδιών μας. Είτε είναι προβλήματα ασθενειών, είτε ψυχικά, είτε σωματικά, είτε προβληματικά. Σήμερα τα παιδιά ιδιαίτερως, με όλους αυτούς τους πειρασμούς, είναι οι καλύτεροι για να μας ταπεινώσουν, οι καλύτεροι εκπαιδευτές μας. Το ζήτημα είναι ότι θέλουμε να διορθώσουμε τα παιδιά και να τα κάνουμε σαν εμάς, λες και εμείς είμαστε καλοί. Άμα έχουμε έτσι ιδέα, νομίζω είμαστε έξω από την ορθοδοξία. Ενώ αν του μιλούμε του Χριστού, τώρα άμα έχεις μικρά παιδιά σαν το διάκονο εκεί, βεβαίως. Θα το τρέξει, θα το προσέξει. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος μέχρι 7 χρονών. Ο άλλος, ο Παΐσιος έλεγε, έκανε υπερβολικός μέχρι τα 12. Ναι. Επόμενη ερώτηση. Ναι, δώσε μου το λίγο, ρε. Ναι. Ένα άλλο που είναι πάλι το παρόμοιο. Σήμερα θεωρείται προτέρημα να γίνει κάποιος αυτοπεποίθηση και πίστη στον εαυτό. Η Εκκλησία μας διδάσκει την ταπείνωση. Είναι αντίθετα αυτά οι υπόλοιπες δεν υπάρξουν. Σας το δώσω αυτό που συνέχεια του άλλου. Εδώ είναι ακόμα κάποιες ερωτήσεις άλλες που γράφει εδώ. Η Εκκλησία μας λέει ότι στο γράφει ότι υπάρχει μετάνοια, ότι τα μνημόσια να δίνουν μια αγαπητή στην ψυχή του συγκεκριμένου. Αυτή η αναπτύξη όμως θα υπάρχει μόνο μέχρι το τέλος της Αττικής Εκκλησίας, αφού μετά δεν θα γίνονται μνημόσυνα. Κάτι παρόμοιο έγραψα και εγώ και έννοια ανάφερα ότι αν τα μνημόσυνα απλά ωφελούν τις ψυχές ή αν καλυτερεύουν τη θέση των διακειμενών ή αν μπορούν να σώσουν τους ανθρώπους. Και έχω εδώ μια ερώτηση. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι προσευχές σου ζώντων έσωσαν ψυχές διακειμενών. Είναι παρόμοια. Και τις βαριές ασθένειες είναι ευκαιρία και για αυτόν που πάσχει από βαριές ασθένειες η αγιότητα, διότι σήμερα ένας τρόπος, είπαμε, ταπείνωσης είναι η ασθένεια.
Και δεν είναι σήμερα μόνο, από τον καιρό του Αγίου Ισαάκ το τονίζουν όλοι οι Άγιοι αυτόν το πράγμα. Και δεν είναι μόνο ευκαιρία αγιότητας για αυτόν που πάσχει από βαριά ασθένεια, αλλά είναι ευκαιρία για αγιότητα για αυτούς που είναι κοντά του ασθενούς. Που τον υπομένουν, που τον αντέχουν, που τον πονούν, που τον συμπονούν, που του δίδουν ελπίδα, που του δίδουν κουράγιο, που του δίνουν προσευχή ειδικά, που τον μαθαίνουν να εκκλησιάζεται. Πόσοι άνθρωποι εγνωρίσαν την εξομολόγηση στην Κύπρο μετά από έναν καρκίνο? Ενώ πριν δεν ήθελαν να ακούσουν τίποτε, ούτε για παπάδες, τίποτε. Άρα είναι μεγάλη ευλογία μια ασθένεια, είτε ελαφριά είτε βαριά. Όσο πιο βαριά, τόσο πιο μεγάλη. Και εδώ έχω να πω κάτι, είναι πάρα πολύ σημαντική ερώτηση αυτή. Έστω και αντιθήξαμε λίγο προηγουμένως, πάλι από τη ζωή του Αγίου Γέροντος Ευμενίου, του λεπρού, του μαθητή του Αγίου Νικηφόρου. Ήταν 24 χρονών. Τότε οι καλόγεροι έκαναν έναν νόμο, ο Βενιζέλος, να πηγαίνουν στρατό. Τους εξηρίζαν και τους έπαιρναν στρατό. Και πήγε. Ενώ ήταν καλόγερος, πήγε στρατό. Στη Θεσσαλονίκη ήταν. Και εκεί αρχίζει να βγάζει κάτι μεγάλα σημάδια στο σώμα και να πονά, μου είπε, λες και του έβαζαν από πίσω μια σιδεροκτενιά πίσω στη ράχη και του τραβούσαν τις σάρκες προς τα κάτω. Ρε τι πόνοι είναι αυτοί. Τι σημάδια. Ήρθε λέει ένας γιατρός. Και τι του είπε, είσαι και καλόγυρης του λέει, αλλά αφροδίσια έχεις. Τι αφροδίσια του λέει, εμπήκες με καμιά γυναίκα, τι λες του λέει γιατρέ μου, εγώ είμαι παρθένος του λέει. Δεν είναι αφροδίσια, δεν κατάλαβες καλά. Ήρθε κάποιος άλλος γιατρός, κατάλαβε, έκαμε καλή διάγνωση και είπε, γέροντα, πάτερ μου, έχεις την ασθένεια του Χάνσεν, λέπρα. Και πρέπει να έρθει το υγειονομείο να σε παραλάβουν, να σε στείλουν στον αντιλεπρικό σταθμό που έκαναν τότε στο Εγάλεο. Εκεί τον βρήκαμε εμείς, στο Εγάλεο. Στο λιμωδόν νόσον το λεγόμενο. Του λέω πώς αντέδρασες γέροντα εσείς. Ακούστε το αυτό. Αυτή είναι η απάντηση. Από τη χαρά μου, όπως ήμουν ξαπλωμένος λέει σε ένα κρεβατάκι, έπεσε κάτω από το κρεβάτι. Μα κύριε Λέισον, του λέω, έτσι συμπεριφέρθηκες. Βέβαια μου λέει. Του λέω, γιατί χάρηκες τόσο πολύ? Διότι λέει, μεγάλη αρρώστια, μεγάλη επίσκεψη Θεού. Από τη χαρά μου άρχισα να κλαίω και να του λέω, μα τόσο με αγαπάς Χριστέ μου. Και ξέρεις, μου λέει, μεγάλη αρρώστια, μεγάλος σταυρός. Μεγάλος σταυρός, μεγάλη ανάσταση. Να αυτά που εδείξετε προηγουμένως, πόσον βοηθούν σήμερα και τη δική μας επικοινωνία. Γι' αυτόν πολλοί που έρχονται να εξομολογηθούν κοντά μου, δεν τους βάζω σήμερα μεγάλες νηστείες και επιτήμια. Τους λέω, θα πάνε να βρείτε είτε ένα γέρο πεταξούμενο, που να μένει συγγενής σας, και να τον επισκέπτεστε είτε στο σπίτι του είτε στο γεροκομείο και να τον φροντίζετε και να τον παίρνετε καμιά εκδρομή, κανένα προσκύνημα, να τον βοηθήσετε να εξομολογείτε, να τον ξυσκατίζετε, έτσι ακριβώς. Ή θα πάτε στα νοσοκομεία και να κάνετε πιο ελαφριά δουλειά, θα έχετε λιγότερο μισθό βέβαια, απλά θα τα κάνετε παρηγορία. Αλλά το πρώτο είναι ανώτερο. Στο Άγιον Όρος λένε οι αγιορείτες, και μάλιστα στις σκήτες που είναι αυστηροί. Θα σας το πω και μην παρεξηγήσετε. Αλλά είναι για να δείτε πόσο πρακτική είναι η Ορθοδοξία. Εάν δε φας κατών του γέρου, γέροντας έγινες. Που μου λες εσύ γέροντα και γέροντα. Έτσι. Δηλαδή τόσο σημαντικό είναι να γυροκομίσεις άνθρωπον, να υπηρετήσεις άρρωστον άνθρωπο. Σκεφτείτε ο Ευμένιος
που γυροκόμησε εντόσους και τόσους και τον Άγιο Νικηφόρο. Και γι' αυτόν τον δώσε ο Θεός έτσι μεγάλη χάρη. Μου έλεγε ο Πορφύριος ο Άγιος, τι λέει, μου λέει για μένα, μου λέει. Αυτός είναι πάνω από μένα, μου λέει. Είναι κρυφός Άγιος, μου λέει. Γιατί, μου λέει, αγάπησεν την αρρώστια και υπηρέτησεν τους πονεμένους, τους πεταξούμενους. Τώρα, και ένα δεύτερο παράδειγμα που θα μας εισαγάγει στις επόμενες ερωτήσεις περί και κοιμημένων. Ξέρω ένα σύγχρονο Άγιο, δεν λέω το όνομά του, και αυτός ήταν πνευματικό παιδί του Αγίου Γέροντος Ευμενίου, αλλά έκαμε χαΐρι. Εγώ βγήκα στο κλαρί και κάμνω ομιλίες. Αυτός δεν κάνει ομιλίες. Λοιπόν, ακούτε λίγο την ιστορία του. Το ωραίο είναι ότι κάθεται και ακούει όλες τις ομιλίες μου, ξέρεις. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, καλά τα είπες στην τάδε ομιλία. Στην άλλη έπρεπε να είσαι λίγο πιο ήρεμος. Και με ελέγχει. Και ξέρει τώρα ότι είμαι εδώ κοντά σας και παίρνω πάντοτε ευχή από αυτόν για να μπορώ να επικοινωνώ με τους ανθρώπους. Αυτός είναι συνομήλικός μου. Είναι μοναχός. Απλός μοναχός. Υιοθετημένος. Εγνώρισε τον παππούλη, τον κύριο Ευμένιο, πήγαινε κοντά του, ας τον πούμε Γιώργο, δεν είναι Γιώργος. Επήγαινε ο Γιώργος κοντά του και έκαμε πρόοδον αυτός στην νοερά προσευχή, στην καρδιακή προσευχή. Αλλά δεν του έφτανε αυτό. Καταλάβαινε ότι είχε και άλλα περιθώρια. Και του λέει, Γερόντα, πέ μου κάτι παραπάνω να κάνω, όχι μόνο εσωτερική ζωή, και κάτι εξωτερικό. Του λέει ο Γέροντας, αν θες εξωτερικό πράγμα να κάνεις, εκεί που κατοικείς, του είπε, να πάει να βρεις κανένα γέρο πεταξούμενο που δεν το φροντίζουν τα παιδιά του, που δεν έχει χρήματα να πάει σε γεροκομείο, και να γίνεις η νοσοκόμα του. Και ξεκίνησε, λέει, βρήκε ένα γέρο, του έκαμε κάθε μέρα φαγητό και του έπαιρνε, του εκαθάριζε το σπίτι του, τον έπλαινε, όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Μετά, όποτε του έκαμε, λέει αυτό, η προσευχή στην καρδία αυξάνεται και κατάλαβε ότι ο Χριστός του επροσέθεται χάρη από τη διακονία που έκαμε στον άρρωστον και εγκαταλελειμμένον γέρο. Και του λέει, είχε ευλογία, Πάτερ Ευμένιε, να πιάσω ακόμα ένα γέρο. Έχει, του λέει. Μετά από το δεύτερο, έκαμε τρεις τους γέρους και δούλευε το πρωί, δεν ήταν κανένας άδουλος. Όλα αυτά τα έκαμε από το απόγευμα και μετά. Και έφτασε εν εποχή που είχε 9 γέρους, παρακαλώ. Να τους καθαρίζει, να τους πλένει, να μαγειρεύει, αφού επιστρατεύτηκαν και άλλοι της παρέας. Για, τουλάχιστον και το μαγείρεμα του φαγητού. Αλλά τις χοντρές δουλειές τις έκαμπνε αυτός, ο Γιώργος. Όταν έκαμε και 9 τους γέρους που υπηρετούσε, άκουσε τον Χριστόν στην καρδία του, που λέει στην ευχή της μεταλήψεως, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος το λέει αυτό. Ομιλεί ο Χριστός στην καρδία των ανθρώπων που αγωνίζονται να τον μιμηθούν στην ταπείνωση. Και του είπε ο Χριστός, Γιώργο μου, ό,τι θέλεις ζήτησέ μου. Και κατάλαβα, μου είπε, ότι αυτή είναι η φωνή του Κυρίου. Και του είπα, Χριστέ μου, θέλω να μου δείξεις έστω και ένα λεπτό. Αυτό που λέμε κόλαση, τι είναι η κόλαση? Και μετά θέλω να μου δείξεις και τον Παράδεισο. Και του έδειξε ο Χριστός, λέει, πώς είναι η κόλαση και πώς είναι ο Παράδεισος. Τον έβαλα και μου τα έγραψε κιόλας αυτά και τα έχω γραμμένα. Και μου έκαμε εντύπωση, λέει, το ίδιο φως που εκπέμπει η Αγία Τριάδα και περνά μέσα από την Παναγία, γι' αυτό και η Παναγία λέγεται η Θεοτόκος, η μητέρα του φωτός, αυτόν το φως, λέει, οι δίκαιοι το εισπράττουν ως φως
και το ίδιο φως και παρηγορεί αυτόν το φως τους δικαίους και τους φωτίζει και τους γεμίζει γνώσεις και πληροφορίες για ερωτηματικά που έχουμε ως άνθρωποι και αυτοί. Και το ίδιο φως σε αυτούς που δεν είναι δίκαιοι, σε αυτούς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ταπεινωθούν στη ζωή τους, δεν μπόρεσαν να μετανοήσουν δηλαδή στη ζωή τους, αυτοί περνά ως φωτιά που καίει τη συνείδησή τους. Το ίδιο φως. Δεν τιμωρεί ο Θεός, απλά δεν είναι δεχτική του φωτός. Αυτόν είναι η λεγόμενη κόλαση που ακούετε. Γι' αυτόν και λέει σε έναν εξ αποστηλάριων, φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Αυτά που λένε στους ύμνους, να τα προσέχουμε, είναι όλα αποτέλεσμα εμπειρίας και αποκαλύψεως. Δεν είναι ποιητική αδεία που εγγράφτηκαν αυτά. Τώρα, οι ερώτησεις που είναι πολλές δεν είναι μια. Θυμίζει μου την παροιμία που λέει «Ήβραμε μπαμπά να θάψουμε 5-6». Λοιπόν, μα βλέπω σε εκεί. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι αυτήν τη δουλειά πρέπει να την κάνουμε όλοι οι επίσκοποι. Παρά να κάνουμε ομιλίες της δικής μας εμπνεύσεως. Λοιπόν, αυτό είναι. Αυτό πρέπει να γίνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα τούτο. Δεν έχω την φιλοδοξία ότι θα τις καλύψουμε, αν και από την εμπειρία μου στο ΑΚΑΚΙ πολλές απαντώνται μέσα από αυτές τις εκτενείς διηγήσεις που κάνω. Στον Άδειν οπωσδήποτε δεν υπάρχει μετάνοια για τις ψυχές μετά από την κοίμησή τους. Όμως αυτόν που δεν μπορούν οι ψυχές να βοηθήσουν τον εαυτόν τους, διότι έχουν στερεωθεί στην κακία, στη ζήλια, στον ανταγωνισμό ή στη φιλαργυρία ή στη φιλιδονία. Δηλαδή τι νομίζετε είναι αυτό? Η ψυχή δεν πεθαίνει, μόνο το σώμα πεθαίνει. Άρα ό,τι η ψυχή, όποια παθολογία είχε η ψυχή στην επίγεια ζωή, την μεταφέρει και στην άλλη ζωή. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζηλεύει παθολογικά να γίνει γλυκής και ανεκτικός στην άλλη ζωή. Θα διπλασιαστεί το πρόβλημα, έχει. Λοιπόν, όμως, πώς βοηθούνται αυτοί που είναι στον Άδη? Αυτόν που δεν μπορούν οι ίδιες οι ψυχές να κάνουν για τον εαυτόν τους, μπορούμε εμείς, οι ζωντανοί. Επειδή είμεθα ελεύθεροι ακόμη άνθρωποι, επειδή είμεθα ακόμη εντός της επιγείου Εκκλησίας. Είμαστε ζωντανά κύτταρα του σώματος του Χριστού. Αυτό είναι πολύ μεγάλη δυνατότητα που έχουμε. Οπότε εμείς είτε με τα 40 λειτουργά μας, είτε με τα, να δίνουμε στους ιερείς τα ονόματα να μνημονεύουν στην πρόθεση και στις λειτουργίες, είτε με τις ελεημοσύνες μας, το τονίζω πάρα πολύ αυτό, και να είναι κρυφές, να μην τις ξέρει κανείς τις ελεημοσύνες. Έλεγα προχτές ότι η Ζώη Λάσκαρη, αυτή η ηθοποιός, πολλοί έβλεπαν τα πόδια της, είχε και καρδιά και έκανε μυστικές, κρυφές ελεημοσύνες. Επήγε στον Παράδεισο και την είδε αυτός ο φίλος μου που σου είπα προηγουμένως, ο καλόγυρος. Άρα εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε, όχι απλώς να βελτιωθεί η θέση, να πούμε έτσι, κάποιου από στην άλλη ζωή. Δεν είναι απλά μια ανακούφιση. Αυτό είναι τον καθολικό δόγμα. Η εμπειρία της Εκκλησίας μέσα από τους βίους των Αγίων λέει ξεκάθαρα ότι πολλά γάρισχοι ιδέησης δικαίου ενεργουμένη.
Η προσευχή ενός δικαίου ανθρώπου μπορεί να βγάλει άνθρωπον από την κόλαση. Βεβαίως υπάρχουν και άνθρωποι που ξεκίνησαν την μετάνοιαν τους σε αυτήν τη ζωή την επίγειον, δεν την ολοκλήρωσαν και πέθαναν. Για αυτούς έχει ειδική ρύθμιση ο Χριστός και τους δίδει περιθώριον για να την ολοκληρώσουν στην άλλη ζωή. Σκεφτείτε πόσο φιλάνθρωπο Θεό έχουμε. Είναι αυτός ο άνθρωπος του Θεού που σας είπα προηγουμένως, χωρίς να του πω εγώ, αφού είναι στην Ελλάδα τούτος, εγώ είμαι Κύπρο, είδε πώς λειτουργώ. Και μου είπε, καλά περνάς, μου λέει, νεόφυτε, τι ωραίες λειτουργίες κάνεις με τους διακόνους σου και στα ωραία χωριουδάκια που έχεις. Αλλά μου λέει, ρε παιδί μου, είναι ανάγκη συνεχώς να μνημονεύεις. Λοιπόν, μόλις πιάσεις τα Άγια, μου λέει, Ευμενίου, Σοφρονίου, Ελπιδίου, Γερμανού, Βυσσαρίων, ως Δαμασκηνού, μνημονεύω τους Αγίους που, είτε που εγνώρισα, που δεν είναι όμως ακόμα αγιοκαταταγμένοι, που δεν τους έβαλε η Εκκλησία. Επειδή αισθάνομαι ότι με ευεργέτησαν. Δεν έχω και εγώ τίποτε δικό μου να πω. Και λέω για αυτούς όπως βλέπετε. Και από ευγνωμοσύνη τους μνημονεύω. Μνημονεύω τον Δεσπότη που σου είπα προηγουμένως, τον Παύλο τον Κυρινίας, που μου το ζήτησε ο άνθρωπος όταν μπήκα και τον είδα τελευταία φορά. Και μου λέει, μα αυτή μου λέει η Δεσποτάκο μου, είναι όλοι στον παράδεισο που μνημονεύεις. Μερικοί μάλιστα είναι και άγιοι. Και μου είπε ποιοι είναι στον Παράδεισο και ποιοι είναι Άγιοι. Δεν είναι το ίδιο, ξέρετε. Άγιοι σημαίνει ότι είναι, μετέχουν σε μεγάλη έκταση της δόξας του Θεού, του Φωτός, που είπαμε προηγουμένως. Ο Παράδεισος είναι κάπως λιγότερο. Να μνημονεύεις, μου λέει, τον τάδε και τον τάδε και τον τάδε, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την μετάνοιά τους. Και μου είπε ονόματα συγκεκριμένων και αρχιερέων και παπάδων και λαϊκών και από το σώι μου ακόμα ανθρώπων, οικογενειακών και από την εκκλησία της Κύπρου που γνώρισα, δεν θα πω τα ονόματα βέβαια. Και μου είπε αυτούς να μνημονεύεις. Το κάμνο, του είπα, δεν θα σε ακούσω, του λέω 100%, διότι όταν αρχίσω να λέω αυτά τα ονόματα δεν το καταλάβει ο κόσμος από κάτω. Και τους μνημονεύω αυτούς που μου είπε μυστικά στην πρόθεση. Οπωσδήποτε σας λέω ότι τα μνημόσυνα, οι μνημονεύσεις, για να πούμε έτσι το όνομα με καθαρά εκκλησιαστικών όρων, όχι απλά βοηθούν λίγο. Μπορούν να βγάλουν ανθρώπους, επαναλαμβάνω, από την κόλαση. Έναν παπάν του έβαλε ένας δεσπότης αργία. Έπινε ο παπάς. Και του είπε ο δεσπότης, μην πίνεις, πάτερ, του λέει, σκανδαλίζεται ο κόσμος. Έμπορο, του λέει, να πούν να σου πω ψέματα, του λέει, αρέσκει μου το ποτό, τραβάμε το ποτό, έχω και κάποια προβλήματα, συνήθισα, είμαι αλκοολικός. Αφού, του λέει, δεν προσπαθείς, 3 μήνες αργία. Εμείς οι δεσποτάδες, ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο, λόγω της εξουσίας που έχουμε, να συμπεριφερθούμε σκληρόκαρδα κάποτε. Νομιζόμενοι ότι διορθώνομαι, ενώ δεν διορθώνομαι, ιδιαίτερα τους σημερινούς. 3 μήνες ο παπάς αργία σημαίνει δεν λειτουργά 3 μήνες. Πάει ο δεσπότης στο Μητρόπολη του και τι βλέπει? Γεμάτη η Μητρόπολη ψυχές διαφόρων εποχών. Και τους λέει, ποιοι είστε εσείς? Είμαστε οι άνθρωποι που εμνημόνευε ο παπάς που του είπες να μην λειτουργά. Ποιος είναι να μας εμνημονεύει εμάς? Μα έπρεπε, είπε τους, για να συνετιστεί. Πότε γονάτισες γι' αυτόν τον παπά δεσπότη μου? Να κάνεις προσευχή. Αυτόν είναι. Δηλαδή, αν ο επίσκοπος και εσείς με τα παιδιά σας δεν γονατάτε στην να αιματώσουν τα πόδια σας, μην τολμήσετε να τους τιμωρήσετε. Να γυρίσει πάνω σας μετά ο πειρασμός τους. Γι' αυτό μνημονεύετε ονόματα.
και έχουν μεγάλη ωφέλεια οι κεκοιμημένοι μας. Και τελειώνω σε αυτόν, παρόλο που μακρηγόρησα, τι μου είπε κάποτε ο Άγιος Παΐσιος. Να χωρίσεις, μου είπε, την προσευχή σου διατρία. Πες ότι η προσευχή μου είναι μισή ώρα. 10 λεπτά για τον εαυτό σου. Προσευχή. Είτε με κομποσκήνη, είτε με λόγια δικά σου. Άλλα 10 λεπτά για ζωντανούς που έχουν ανάγκη. Είτε ασθενείς, είτε διαζευμένους, είτε ναρκωμανείς, είτε συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ιδιαίτερος τους εχθρούς. Όποιον έχεις παράπονο, μου λέει. Θα τον λες, με ποιον έχω παράπονο, με τη Γιώτα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τη Γιώτα, ελέησε και εμένα. Μέχρι να γλυκάνει η καρδιά σου για τη Γιώτα. Έτσι. Το παράπονο είναι δειγματοληπτικό. Με ποιον η καρδιά μου έχει πρόβλημα. Και το άλλο 10 λεπτό, μετά από τον εαυτό μου, μετά από τους πλησίων μου, τους ζωντανούς, 10 λεπτά πάντοτε για τους κεκοιμημένους. Και να σου πω, μου λέει, και ένα δικό μου μυστικό. Εγώ ξεκινώ από τον εαυτό μου, μου λέει. Ούτε από τους ζωντανούς, από τους κεκοιμημένους. Άμα θέλω να μαζέψω τον νου μου, μου λέει, αρχίζω και μνημονεύω ονόματα κεκοιμημένων και προσεύχομαι μετά για αυτούς. Και τόση, μου λέει, κατάνοιξη νιώθω, ότι βοηθούνται και ανακουφίζονται και φωτίζονται εκεί που βρίσκονται, που μετά κάνω πιο ωραία προσευχή για μένα και για τους ζωντανούς. Προσευχή των κεκοιμημένων είναι η μισή μας πνευματικότητα. Κοιτάξτε στην Εκκλησία, οι κληρικοί, πόσο χρόνο έχουμε για τους κεκοιμημένους. Πάρα πολλούς. Και ξέρετε ποιος είναι ο πρώτος κεκοιμημένος που μνημονεύει η Εκκλησία? Η Παναγία. Τι λέμε, μόλις γίνει η μεταβολή των τιμιοδόρων, Πάτερ Γεώργιε, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, και αρχίζει ο ψάλτης μετά αξιονεστή. Αυτόν το εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου σημαίνει πάνω από όλους τους προφήτες, τους διδασκάλους, μνημονεύομαι τη Θεοτόκο. Δηλαδή έχει ανάγκη η Παναγία, σε εισαγωγικά το ανάγκη, εν τόσο μεγάλη υπόθεση η Θεία Λειτουργία, επειδή είναι παρουσία Χριστού, σωματική μάλιστα παρουσία, που και η Παναγία θέλει να ενσωματωθεί στο σώμα το αναστημένο του Υιού της και Θεού της και Θεού μας. Έχουν, ένα λεπτό Ιώτα. Έχουν, σας το λέω, έχουν και επίγνωση έχουν, μόνον οι δίκαιοι που είναι στο φως του Χριστού, στον παράδεισο όπως λέμε, δεν λυπούνται. Δεν επιτρέπει ο Θεός να λυπηθούν. Η μάνα μου εμένα ξέρω πολύ καλά, όχι απλά στον παράδεισο, αγίασε. Για κάποιους λόγους. Λοιπόν, δεν της επιτρέπει ο Θεός και βλέπει τα χάγια μου, τα λάθη μου, τα πάθη μου. Μπορεί να μου δείξει κάποτε και κάποια πράγματα, αλλά δεν επιτρέπει ο Θεός να λυπηθεί. Ούτε έχουν ρητίδες, ούτε έχουν γυρατιά. Είναι νέοι. Ναι, τίποτε. Μάνα μου πέθανε 94 χρονών. Να τη δεις τώρα, είναι μια όμορφη γυναίκα με κάτι ωραία μεγάλα μάτια. Οπότε θυμούμαι τη μάνα μου έτσι. Γέννησε με 40 χρονών. Ήταν πάντοτε γριά και βασανισμένη. Αλλά αυτά τα βάσανα, όχι απλά την εκαθάρισαν, την αγίασαν. Άρα και νιώθουν και καταλαβαίνουν. Βέβαια. Αλλά αυτοί που έχουν αγωνία, φοβίες, έγνοιες, είναι οι κολλασμένοι. Αυτοί, ναι, επιτρέπει ο Θεός να έχουν συνεχώς μια αγωνία, μην έρθουν, λέει, στον τόπο της βασάνου. Στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, δεν είναι παραβολή, είναι ιστορία. Έχουν αγωνία αυτοί, οι κολλασμένοι έχουν αγωνία. Οι δίκαιοι προσευχήν κάπνουν. Μετασχηματίζουν την αγωνία σε προσευχή. Και έτσι δεν στενοχωρούνται ποτέ.
Αφού λέει «Εν θα ουκέστη πόνος ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος». Τα λόγια που λένε οι ιερείς και οι ακολουθίες είναι ακριβολογίες, δεν είναι θεωρίες και πραγματικότητα. Η ώρα είναι έξι, υπόψη σου. Ναι. Μια αναγρυπνία με ρωτήσεις. Όλες θανατηφόρες. Ναι, αυτή είναι καλή ευθύνη, να απαντήσω. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, ξέρετε αυτό που είπαμε είναι όλες θανατηφόρες, με συγχωρείτε, είναι σχήμα λόγου και χιούμορ, λίγο μπλακ. Πηγαίνω 20 χρόνια στα γυμνάσια λύκεια της περιοχής. Αυτό που κάνουμε μαζί, το κάνουμε με τα παιδιά. Του λυκείου ειδικά, Δευτέρα λυκείου είναι η πιο κατάλληλη τάξη. Μου βάζουν τις ερωτήσεις, μου τις φέρνει ο καθηγητής στο γραφείο και τις χωρίζω σε ομάδες, για να γίνονται οι απαντήσεις πιο γρήγορα. Και μετά πάω στις παιδιά και μου κουβεντιάζομαι βέβαια. Χωρίζονται, για να ξέρετε, τα σύγχρονα παιδιά, όχι μόνο τα σύγχρονα, και πριν 20 χρόνια τα ίδια με ρωτούσαν. Αλλά και τώρα, που είναι παιδιά του διαδικτύου, τα ίδια πάλι. Η μία μεγάλη ομάδα των ερωτήσεων είναι τα θανατικά. Τούτα που ερωτούν. Τι υπάρχει στην άλλη ζωή, βλέπουν και οι κοιμημένοι, έχουν σχέση μαζί μας, πώς τους βοηθούμε. Η δεύτερη ομάδα είναι τα ερωτικά. Ναι, είναι, αυτά θα έχουν να ρωτήσουν. Και καλύτερα να μάθουν ορισμένα πράγματα που το δεσπότη τους, παρά από οποιοδήποτε αδέσποτο, που θα τους εκμεταλλευτεί. Και ιδιαιτέρως τα κορίτσια. Ξέρετε πόσα κορίτσια, τους βρήκαμε τα μεγάλες γυναίκες και μου είπα, ακούμε τις φωνές σου μέσα στα αυτιά μας, όταν χρειάστηκε να κάνουμε έκτρωση. Που μας εφώναζες, που μας έλεγες μην βάψετε τα χέρια σας κοπέλες μου με αίμα των παιδιών σας και θα σας κυνηγάει η κατάθλιψη. Μετά. Και τα ακούαμε λέει και φτάσαμε μέχρι τον γιατρό και στραφήκαμε πίσω. Και προτιμήσαμε να κρατήσουμε παιδιά ως εξώγαμα παρά να τα κάνουμε έκτρωση. Άρα πόσο βοηθά αυτή η επαφή. Τα δεύτερα λοιπόν είναι τα ερωτικά. Και η τρίτη ομάδα είναι για τα μαγικά, για τους δαίμονες, διότι τα παιδιά αυτά που τα μαθαίνουν από το διαδίκτυο και από την περιέργεια και από μερικούς συνομήλικους οι οποίοι ασχολούνται με αυτά. Λοιπόν, το πριν πεθάνεις, αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, όταν πεθάνεις δεν θα πεθάνεις, αυτό ξέρετε δεν είναι από ορθόδοξους Αγίους, παρόλο που και στο Σταυροβούνι άμα πάτε οι άντρες, θα το δείτε σε μια ταπελίτσα. Είναι, όμως είναι σοφή, είναι σοφή ρίσης Αράβων σοφών. Γενικά η Ανατολή έχει μια αποφθεγματική σοφία. Το λέει και ο Σεφέρης. Ας σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές, είναι γιατί τα ακούς γλυκότερα. Λοιπόν, αυτή η σοφή της Περσίας αντελήφθηκαν ότι υπάρχει ένας θάνατος που είναι ο θάνατος της ψυχής. Όταν δηλαδή πάψει η ψυχή να αγωνίζεται εναντίον των παθών της, τότε είναι ο θάνατος της ψυχής. Οπότε αυτή η ψυχή που λέμε η ψυχή είναι αθάνατος. Αθάνατος σημαίνει αλφα στερητικών και θάνατος. Αυτός που δεν έχει θάνατο. Λοιπόν, άμα η ψυχή
είτε κουραστεί, είτε απελπιστεί, είτε βαρεθεί να αγωνίζεται κατά των παθών της, τότε αρχίζει και γεύεται το θάνατο. Και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να έρθει μετά ο θάνατος ο σωματικός και η ψυχή να μην έχει εφόδια για την αιώνια ζωή. Οπότε εδώ ισχύει το αν πεθάνεις πριν πεθάνεις. Αυτή είναι μία ερμηνεία. Υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία, πιο χριστιανική, πιο ορθόδοξη, ότι εάν σκοτώσουμε το σαρκικό φρόνημα μέσα μας, όσον είμαστε ζωντανοί, όταν θα πεθάνουμε, δεν θα πεθάνουμε. Διότι ήδη έγινε μετασχηματισμός της σαρκός σε πνευματικό φρόνημα. Εδώ χρειάζεται όμως έρωτας Χριστού, πόθος Χριστού. Που εδώ είναι ένα άλλο ερώτημα, το οποίο είδαμε προχτές στο Ακάκι, μου έκαμε εντύπωση και πολλά νέα παιδιά που ερωτούσαν, παρακαλώ, άκουσον, άκουσον, πώς, Δεσπότη μου, θα αυξηθεί ο πόθος μας για τον Χριστό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι στις μέρες μας τα νέα παιδιά της Κύπρου, μέσα από τόσους πόθους, να είναι καλά το διαδίκτυο, απομυθοποίησε όλους τους πόθους. Έχουν όλοι ξυσκολιστεί σε όλα. Οπότε στα 30 τους θέλουν σύνταξη. Και χτυπούν την πόρτα τη δική μας. Και σου λέει, εσύ που είσαι λαλίστατος δεσπότης, τι λες? Πώς θα αποκτήσω έναν πόθο δυνατόν που να νικηθούν οι άλλοι πόθοι? Του χρήματος, της δόξας, της σάρκας. Εδώ είναι η ώρα μας. Είναι η ώρα μας. Και σας λέω, κάθε χρόνο τέτοιου είδους ομιλίες θα αυξάνεται ο κόσμος που θα θέλει να μας ακούσει. Αλλά εμείς θα έχουμε κάτι να πούμε? Αυτό είναι. Η Θεία Κοινωνία είναι έπαθλον του πνευματικού αγώνα ή φάρμακον ενίσχυσης του πιστού? Το δεύτερο είναι. Φάρμακον είναι. Φάρμακον είναι. Ουδής άξιος των επί της γης συνδεδεμένο. Εάν δεν το πει ο Παπαγιώργης αυτόν στην ευχή του Χερουβικού, ότι είμαι ανάξιος, Χριστέ μου, να σε λειτουργήσω και να σε κοινωνήσω, δεν μπορεί να σταθεί μέσα του, ούτε μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Το ίδιο ισχύει και για μένα και για τον Διάκον και για τον κάθε λαϊκό. Γι' αυτόν έναν σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι η αίσθηση της αναξιότητάς μας. Δυστυχώς, παλαιότερες χριστιανικές οργανώσεις και νοοτροπίες ακόμη και εκκλησιαστικών ανθρώπων εκαλλιεργούσαν τη δικαίωση, ότι είμαι δίκαιος. Εγώ δεν είμαι σαν τον τάδε Χορκανόν, ο οποίος πίνει ή εχώρισε μου τη γυναίκα του ή εμπαλιάνθρωπος. Οπότε αντιλαμβάνεστε, αν έκαναν και λίγη νηστεία και λίγη προσευχή, επηγαίναν και σε κανέναν κατηχητικό, ενιώθαν ότι είναι δίκαιοι, ότι είναι καλοί. Μα εγώ, μου λέει, είπα, θυμούμαι μια φορά σε μια κατοκοπήτησα, λέω, ότι ήρθε να εξομολογηθεί η καημένη. Και λέω, εσύ καλή είσαι, της λέω, αλλά έχει και σου μια μύτη, λέω, της μεγαλύτερη που τη δική μου. Λέει μου, εγώ? Λέω, της, εσύ. Εγώ, εσύ, λέω της. Εσηκώθηκε και άφησε με, σύξυλο. Λοιπόν, τώρα που έφευγε, της λέω, να ξανάρθεις. Ήρθε σε 3 χρόνια και μου είπε, άλλαξα, μου λέει, 5 πνευματικούς, αλλά κανένας δεν ήταν τόσο ειλικρινής και να μου λέει την παθολογία μου. Και προτιμώ, μου λέει, έστω αν είσαι λίγο πικρόγλωσσος κάποτε, να μου λες την αλήθεια. Έτσι. Άρα γνώσεστε την αλήθεια και αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Τώρα η Θεία Κοινωνία οπωσδήποτε, σας παρακαλώ, δεν είναι έπαθλο. Ουδέν επιείσαμεν αγαθό. Ταύτα πάντα, λέει, αν πράξετε,
Μην έχετε την πεποίθηση ότι είστε οτιδήποτε, οτιδήποτε. Βρέστε τρόπους να καλλιεργείτε την αναξιότητά σας. Η μάνα μου, η φημολογούμενη Αγία Μιλιά, λοιπόν, μας το καλλιέργησε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Επειδή που το γενιά του πατέρα μου είχα μια ροπή προς το χουμίσι, να λαλούν τα καλά τους. Λοιπόν, αυτή έμαθε μου τη μάνα της να, το αντίθετο, να βρίσκει τα ελαττώματα της κάθε γενιάς. Και μου έλεγε, γε μου που μας επήρετε την αγάπη στα γράμματα, αλλά είμαστε νευρικοί. Και είμαστε και απότομοι και πληγώνουμε εύκολα τους ανθρώπους. Και εσύ, λέει μου, επήρες που μένα και πρέπει να το προσέξεις το θέμα. Εγίνηκα δεσπότης και μου έλεγε αυτά τα πράγματα. Είπε της μια φορά κάποτε μια εκεί της Ευρύχου, είδε μια φωτογραφία μου που ήμουν λαϊκός. Και λέει της, μα ποιος είναι τούτο, δηλαδή είναι ο δεσπότης που ήταν μαθητής. Είναι τα όμορφο παιδί που ήταν, είπε, για μένα. Λέει της, όχι κόρη μου, λέει της, του είσαι πολλά ψηλός και μεγάλη μούτη του. Και ως που πέθανε ο γιος μου ήταν όμορφος. Καταλάβες. Δηλαδή, μονίμως έβρισκε κάτι να μας ταπεινώσει. Ο Πάτερ Σιμεών, ο γέροντας μας εδώ στην Κύπρο, στο Μαυροβούνι, την έβαζε μέσα στο άβατο που έμεναν οι πατέρες. Λέω του, μην την βάζεις μέσα στο άβατο και να ζηλέψουν οι άλλοι πατέρες. Ότι βάλεις τη μάνα μου. Λέει μου, μα δεν τη βάζω επειδή είναι μάνα σου. Τη βάζω επειδή είναι η Μιλιά. Και μπορεί, μου λέει, να μας ταπεινώνει. Αφού εμένα δεν μου ακούτε, λέει, να ακούτε της γιαγιάς. Και πράγματι, του καθενός μας, μας έλεγε αυτό το οποίο μας έλειπε. Αποτέλεσμα, την πρώτη φορά αντιδρούσαμε, τη δεύτερη εκλωτσούσαμε, την τρίτη προβληματιζόμαστε. Και με αυτόν τον τρόπο την αγαπούσαν όλοι. Και ξέραν όλοι, ο άμα πάω κοντά της, θα έχω μια αποκάλυψη του χαρακτήρα μου. Αλλά το απολαμβάνες, διότι αυτόν ήταν ιαματικό, ήταν θεραπευτικό. Μια πληγία δεν την ανοίξεις, πώς να την σκάμεις εγχείρηση. Είναι έτσι. 6 και 10. Διάλεξε εσύ μια που δεν απαντήθηκε. Εγώ είναι πια καμιά φορά στην ημέρα του Αγίου Φωτός. Επία βέβαια πολλοί άλλοι άνθρωποι που εκτιμώ, που ευλαβούμε. Επία η μάνα μου 2 φορές. Όλοι όσοι έχουν πάει έχουν ποικίλες εμπειρίες. Το Άγιο Φως, να ξέρετε, είναι Άγιο Φως. Δεν είναι μόνο την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου που εξέρχεται το φως. Το Άγιο Φως επιπολεύει, όπως είναι ο όρος, παραμένει δηλαδή συνεχώς πάνω από τον Πανάγιον Τάφο. Όποια ημέρα και να πάτε του χρόνου, υπάρχουν άνθρωποι που καθαρίσαν τα μάτια τους, ιδιαίτερως πονεμένοι άνθρωποι που το βλέπουν αυτόν το φως. Όμως, ιδιαίτερως την ημέρα εκείνη που εξέρχεται το Άγιο Φως από τον Πανάγιον Τάφο, το εβάζει έτσι ο Χριστός για να είναι προς ενίσχυση των πιστών. Σε ποιο σημείο είναι ενίσχυση? Στην πίστη. Ενισχύεται η πίστη των ανθρώπων πάρα πολύ από την αίσθηση αυτού του ακτίστου φωτός, του Αγίου Φωτός. Γι' αυτό βλέπετε, τις πρώτα λεπτά έχει ιδιότητες που δεν έχει το φως μιας λαμπάδας, που είναι μια λαμπάδα οποιασδήποτε εκκλησίας. Όταν το βάζεις εδώ στα γένια σου, δεν καίγονται. Το βάζεις στο πρόσωπο σου, δεν μαυρίζεις. Λοιπόν,
Άρα επίσης κινείται αυτό το φως. Κινείται. Είναι ένα φως το οποίο μπορεί μόλις ακόμα και πριν να βγει ο Πατριάρχης να δώσει το φως στους πιστούς, ανάβουν τα καντήλια τα μεγάλα, τα οποία είναι αδύνατον να ανέβει άνθρωπος εκεί. Είναι με σκάλα που ανεβαίνουν οι φύλακες του Παναγίου Τάφου. Και τα βλέπεις ότι ανάβουν μόνα τους τα καντήλια. Ακόμα έχει γίνει και κινηματογράφηση του Αγίου Φωτός, που είναι μια μπάλα χρυσοκίτρινη, η οποία μετακινείται μέσα στον ναό και πολλών ανάβουν τα κεριά, οι λαμπάδες, μόνες τους. Της μάνας μου όταν πήγε, τη μια φορά, άναψε μόνη της. Μάλιστα έβλεπε την... Έβλεπε, λέει, μανά πώς επέρασες στον Πανάγιον Τάφο. Γε μου, λαλί μου, άσε, λέει μου, εξισκοπίστηκα. Είπε στα κυπριακά. Την ώρα, λαλί μου, εμπήκε ο Πατριάρχης μέσα, γίνει και λέει μου μια σιωπή, εφωνάζα μόνο οι αραβόφωνοι, ότι το φως είναι δικό μας, με κάτι ταούλια, λέει μου, γυρό μου τον Πανάγιον Τάφο. Λοιπόν, εμείς προσευχόμαστε και τι να δω, μου λέει σε μια στιγμή. Όλον το κουβούκλιο επήρε φωτιά. Και εγώ ενόμισα, μου λέει, ότι γίνηκε κανέναν ατύχημα. Του άναψε φωτιά και σηκώθηκε η καημένη μιλιά μέσα σε εκείνον τον κόσμο όλο και είπε, ευτυχώς, λέει μου, το είπα κυπριακά, κρούζει ο Πατριάρχης. Ενώ, λέει, ήταν το Άγιο Φως που εκύκλωσε το Πανάγιο, το κουβούκλιο, λοιπόν, και το έβλεπε η μιλιά με αυτόν τον τρόπο. Άλλοι το βλέπουν με άλλο, σαν μια γαλάζια φλόγα. Άρα έχει ποικίλινη αίσθηση το στον Άγιο Φως. Τώρα οπωσδήποτε ένα θαύμα στις μέρες μας της νέας τάξης πραγμάτων των αθέων και όχι μόνο αγαρινών αλλά και ημεδαπών, Ελλήνων και μη, βεβαίως θα αφισβητηθεί αυτό. Εδώ έχουμε το θαύμα, κόρη μου. Ποιος όμως να το πιστέψει τούτο, που μου είπε ο Άγιος Ιάκωβος. Θα λοιπόν αυτή την ιστορία για να πάτε στο καλό. Ο πατήρ Ιάκωβος, ο Τσαλίκης, ο Άγιος, έκαμε και στρατιώτης, 3 χρόνια μάλιστα. Και ένα διάστημα ήταν στο Παγκράτη στρατιώτης. Παγκράτη είναι προάστιο της Αθήνας. Τότε το Παγκράτη ήταν ύπαιθρος. Μετά εκτίστηκε και έγινε η Τσιμετούπολης. Και είχε έναν πάρα πολύ καλό ευσεβήν, τον κύριο Πολύκαρπο Ζώη, συνταγματάρχη, πώς του λένε, και πήγαινε και του είπε, «Σε παρακαλώ, κύριε Ζώη, εγώ ξέρεις, είμαι παιδί της Εκκλησίας, θα γίνω μοναχός. Μπορώ να έχω άδεια όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα?» Και του βεβαίως του είπε, να πάτε Τσαλίκη μου, του λέει, και να προσεύχεσαι και για μας. Επήγα πίσω, λέει, χαρούμενος, αφελής, το είπα στους στρατιώτες. Εξεκίνησε η ζήλια. Επήγαινε ένας, του λέει, έκατσε πάνω στα αυτιά του. Άρε Ιάκωβε, του λέει, πουλάς θρησκεία και ψευτοαγιότητα, φαρισαίε μου, του συνταγματάρχη σου, και έπιασες μια εβδομάδα άδεια, ενώ εμείς θα είμαστε μέσα, έχω και την αγαπητικιά μου και την αραβωνιαστικιά μου και με περιμένει, λοιπόν, και εγώ θα είμαι μέσα. Λοιπόν, η ψυχούλα του Θεού, ο απλός άνθρωπος, ο πατήρ Ιάκωβος, επληγώθηκε. Όχι που του έκαμνε ηρωνίες και τον έλεγε φαρισαίων, επληγώθηκε που εκείνος θα έχει άδεια και δικαιώματα, που είπαμε στην αρχή, πώς έρχεται η ταπείνωση. Αν δεν θυσιάσουμε το δικαίωμά μας, ταπείνωση δεν έρχεται. Και χωρίς να πει τίποτε, πήγε στον κύριο Ζώη, στον συνταγματάρχη, και του λέει, κύριε Ζώη, σε παρακαλώ, να μ' αφήσεις μόνο 3 ημέρες, την Κυριακή των Βαΐων, Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη. Και του λέει, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, Σαββάτων, Κυριακή, ο τάδε στρατιώτης είναι αραβωνιασμένος και τον είδα, του λέει, ότι λιγοψύχησε και δεν θέλω, του λέει, η άδειά μου να είναι εις βάρος των συστρατιωτών μου. Μα εσύ, του λέει, παιδί μου, νηστεύεις?
Δεν τρως τίποτα. Τόσες μέρες πότε θα κοινωνήσεις? Να μου δώσεις άδεια, αν του λέει, να πάω τη Δευτέρα της Λαμπρής να κοινωνήσω. Έμεινε έκπληκτος. Ο συνταγματάρχης του λέει, εντάξει, αφού έτσι θέλεις. Χαρές. Ούτε πήγαινε να του πει ότι εγώ τα κανόνισα, ότι εγώ είναι να στερηθώ το Πάσχα, που εγώ, μου λέει, ζούσα για αυτά. Αυτός χρησιμοποιούσε το Πάσχα για να είναι με την αραβωνιαστικιά του. Λοιπόν, οπότε όλες αυτές τις μεγάλες μέρες, τις παμέγιστες, ο Τσαλίκης ήταν στο φυλάκιο. Ήρθε η μέρα, λέει, της Ανάστασης. Όλες οι εκκλησίες, τότε οι εκκλησίες δεν είχαν τα ηλεκτρικά φώτα που έχουμε εμείς. Μιλούμε δεκαετία του 40, μετά τον Εφήλιον πόλεμο, επί ο γέροντας, στρατιώτης. Έβλεπε στις εκκλησίες όλες σκοτεινές, λέει. Σε ποια στιγμή, λέει, αρχίσαν οι εκκλησίες να φωταγωγούνται, να φωτίζονται. Κατάλαβα, λέει, ότι βγήκε το Άγιο Φως. Λοιπόν, αρχίσαν να χτυπούν οι καμπάνες και εγώ, λέει, στο φυλάκιο. Και να προσεύχομαι. Και είπα, αχ Παναγία μου, τώρα οι χριστιανοί μας ακούνε το δεύτερο λάβετε φως. Τώρα οι χριστιανοί μας ακούν το Χριστός Ανέστη. Και άρχισα και μόνος μου, λέει, να ψέλω το Χριστός Ανέστη. Και το πρώτα το δεύτερο λάβετε φως και μετά το Χριστός Ανέστη. Και χαιρόμουν, μου λέει, χαιρόμουν πάρα πολύ με τη χαρά του κόσμου. Και σκεφτόμουν και το στρατιώτη που κάνει τώρα Πάσχα, λέει μου, με την παρέμβασή μου. Και εκείνη την ώρα, λέει, εκατέβηκε, λέει, ένα φως, άκτιστο φως, ουράνιο φως, και με αγκάλιασε και με χαΐδευε και ένιωθα, λέει, την παρουσία του Χριστού μου, εν είδη φωτός, να με φυλά και να με αγκαλιάσει. Λέω του γέροντα, πόση ώρα έμεινε αυτόν το φως, μέχρι να τελειώσει η λειτουργία της Αναστάσεως. Έβλεπα, μου λέει, κάτω ότι είχα φώτα και κατάλαβα, μου λέει, ότι τώρα λειτουργούν. Και λέω και εγώ, τελικά ποιος έκαμε πιο ωραίο Πάσχα? Άρα το Άγιο Φως δεν είναι μόνο στον Πανάγιον Τάφων. Εκεί είναι ένα φαινόμενο το οποίο κατοικοεδρεύει όλες τις ημέρες του χρόνου. Αλλά και άνθρωποι του Θεού που αγωνίζονται νόμιμα εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αρκεί να είναι σταυρωμένοι και να σταυρώσουν το δικαίωμα τους, τους επισκέπτεται ο Χριστός, είτε ως χαρά, αν είναι σε προημιακό στάδιο, στην καρδία είναι αυτή η χαρά, είτε ως γλυκύτητα. Και λες, μα τόση γλύκαν έχεις, Θεέ μου, δεν θέλω να ξαναφάω γλύκισμα. Δηλαδή αυτοί που αγωνίζονται έχουν αισθητή την παρουσία της χάριτος. Μας έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι η χάρις είναι αισθητή, την αισθάνεσαι, πότε έρχεται, πότε φεύγει. Στην αρχή ως χαρά, μετά ως γλυκύτητα και μετά ως νοερά προσευχή στην καρδία, συνοδευόμενη με δάκρυα. Στην αρχή με δάκρυα πυρίφλεκτα, γιατί είναι δάκρυα μετανοίας, και ύστερα με δάκρυα χαράς και ευφροσύνης, τα οποία τρέφουν και το σώμα και τη ψυχή. Άρα βλέπετε τι θεοχουβαρτάν έχουμε. Όλα μας τα δίδει. Το σώμα του και το αίμα του, τη χαρά του, το φως του, τη γλυκύτητα του, την προσευχή να συνομιλούμε μαζί. Μου λέει και ένα παιδί πάλι στο Ακάκι προχτές, μου λέει, καλά, μου λέει, λες τόσα πράγματα, μου λέει, πες, γιατί είναι ανάγκη να πηγαίνουμε και λειτουργία. Μα τα κάνουμε τούτα ούλα που λες, μου λέει, χωρίς λειτουργία, καλέ μου, για να κοιμόμαστε και λίγο το πρωί. Και του λέω, παιδάκι μου, μόπαϊλ έχεις? Έχω, μου λέει, κανένα νέο σήμερα που δεν έχει μόπαϊλ? Γιατί εσύ δεν έχεις, μου λέει, γιατί έχω και εγώ, λέει. Του λέω, δεν μου λες το μόπαϊλ σου, εάν τρεις μέρες δεν το βάλεις να φορτιστεί, τι θα πάθει? Μου λέει, θα πιάνει σήμα. Και εσύ, του λέω, όταν μην είσαι σαν λειτουργητός, θα πιάνει σήμα.
η ψυχούλα σου σε να γυρεύεις να προσευχηθείς και να αισθάνεσαι ότι μιλάς του αέρα και αέρα δέρεις, λέει ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, γι' αυτό γιέ μου, τουλάχιστον λένε οι πατέρες, κάθε 20 μέρες μια Κυριακή να πηγαίνετε λειτουργία, του λέω, διότι του λέω μια λειτουργία κρατά τουλάχιστον, αν προσέξουμε, 20 μέρες η χάρη της μέσα μας. Και Αγία Μαρία Αιγυπτία, να την μνημονεύσουμε, που γιορτάζει σήμερα, εκκοινωνούσεν την εις την έρημον Άγγελος Κυρίου, αλλά έθελε και τη Θεία Κοινωνία της επιγείου Εκκλησίας. Και ο Άγιος Ζωσιμάς της έδωσε αυτήν τη φόρτιση εις εφόδιον ζωής αιωνίου. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you.